Αλλά πού θα βρω τόσο πολλά? Δε σπινείς λίγο. Θα θέλετε να κάνετε κάποια ανάλυση? Δεν είναι σημαντικό το ποσό, αλλά αν τα χρειάζεστε. Δεσποινής, θέλω να βγω. Αν τηλεφωνήσει αυτός ο άνθρωπος, να του δώσετε το νούμερο του κινητού που θα σας δώσω. Να παρουσιάσετε στον υπεύθυνο του ξυλουργείου για να σου αναθέσει τη δουλειά. Αυτός είναι. Λέγομαι Σεμπάστιαν Καντένας, ξέρω από ξυλουργική. Πείτε μου τι πρέπει να κάνω. Ναι, αντίο σας. Γεια σας. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Με θυμάστε? Και βέβαια σας θυμάμαι, Δεσποινής Ρίος. Πριν καιρό σας είχα ρωτήσει αν υπήρχε λογαριασμό στο όνομά μου. Αν θέλεις να κρατήσεις τη δουλειά σου, να ζήσεις και να πάρεις και καλά λεφτά, αυτός ο λογαριασμός δεν υπήρξε. Τον άνοιξε η μητέρα μου, η κυρία Καρλότα Ρουντέλ, σαν πράξη φιλανθρωπίας. Εντάξει? Μου είχατε πει ότι η κυρία Καρλότα μου είχε καταθέσει κάποια χρήματα. Και τώρα θα ήθελα να τα βγάλω. Δεσποινής Ρίος, αν θυμάμαι καλά, αυτόν τον λογαριασμό τον έκλεισε η ίδια η κυρία Καρλότα. Ποιος σε φώναξε? Όταν θελήσω κάτι θα σε φωνάξω και να έρθεις τρέχοντας. Ναι, ναι, και βέβαια μπορείς να στήσεις δάνειο, αλλά η εταιρεία δεν έχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Θυμήσου ότι χρησιμοποιήσεις κεφάλαια για την κατασκευή των κατοικιών των εργατών. Μα έχω υποσχεθεί στην Αταλία ότι θα τη βοηθήσω. Ρεγκίνα, μπορώ να σου δώσω εγώ αυτό το ποσό? Όχι! Όχι, η Ναταλία δεν θέλει να ανακατευτείς. Μα δεν χρειάζεται να της το πεις. Έτσι θα πρόδιδα την εμπιστοσύνη του Σεμπάστια και δεν θα τον προδώσω. Ρεγκίνα, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν είναι ώρα για ηθικούς ενδιασμούς. Αυτή η στάση είναι παράλογη. Τα λεφτά που ζήτησαν οι απαγωγείς πρέπει να βρεθούν το συντομότερο. Αλλιώς η ζωή του μωρού θα τεθεί σε κίνδυνο. Ναι, 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 το ξέρω. Δεν θα παρέμβω όμως την απόφαση του Σεμπάστια. Δεν μπορείς να στηρίξεις μια παράδεκτη κατάσταση βασισμένη σε παράλογα κόμπλεξ. Η Ναταλία το έχει καταγγείλει στις ειδικές υπηρεσίες, εντάξει? Ελπίζω να βρουν τις απαγωγές σύντομα, γιατί έχω βαρεθεί να κατηγορούν εμένα γι' αυτό. Τώρα καταλαβαίνετε την απελπισία μου. Τι θα κάνω? Κινδυνεύει η ζωή του γιού μου. Κι εγώ δεν έχω τίποτα να προσφέρω. Κυρία μου, λυπάμαι πολύ που περνάτε τόσο δύσκολες ώρες, αλλά... Είναι ότι πιο φρικτό μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα. Αν δεν βρω τα λεφτά, δεν πρόκειται να ξαναδώ το παιδί μου. Συγχωρήστε με, σας παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ πια να σωπαίνω. Η θεία σας Ινές άφησε ένα καταπίστευμα στο όνομά σας. Καταπίστευμα? Ναι. Ήταν ένα σημαντικό ποσό. Αλλά η κυρία Καρλότα το ιδιοποιήθηκε.